Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ στο χαρακτηρισμό της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή. Στο ερώτημα πώς μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα σε μια μεταβολή της τιμής ceteris paribus, δηλαδή με τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης όπως είναι το εισόδημα να μένουν σταθεροί, ξέρουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ceteris paribus, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα. Και όταν μειώνεται η τιμή, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα. Στο ερώτημα όμως για το πόσο θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα στη μεταβολή της τιμής, απαντάμε με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς τη τιμή, το εΔ, που όπως έχουμε πει είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Δηλαδή, εΔ είναι ίσο με ΔΚ% προς ΔΠ%. Το μέγεθος αυτό μετρά πόσο έντονη ή όχι θα είναι η αντίδραση των καταναλωτών όταν μεταβληθεί τιμή ενός αγαθού ceteris paribus. Δηλαδή, αν αυξηθεί τιμή ενός αγαθού, τότε πώς θα αντιδράσουν οι καταναλωτές. Με βάση τον νόμο της ζήτησης, θα μειώσουν την ποσότητα. Αλλά πόσο, σε τι βαθμό. Θα μειώσουν πολύ την ποσότητα, ή από το αγαθό, ή λίγο, ή και καθόλου, αν μιλάμε για μια περίπτωση όπως για κάποιο απαραίτητο φάρμακο. Δηλαδή, θα είναι μεγάλη η αντίδραση των καταναλωτών, ή θα είναι μικρή, ή μήπως καμία. Ή μπορεί και ανάλογη. Όταν μας ζητάνε να χαρακτηρίσουμε την ελαστικότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την απόλυτη τιμή της και τότε η ζήτηση θα χαρακτηριστεί ως ελαστική, αν εΔ κατά απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη της μονάδας, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές αντιδρούν πολύ στη μεταβολή της τιμής, ανελαστική, αν εΔ κατά απόλυτη τιμή είναι μικρότερη της μονάδας, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές αντιδρούν λίγο, μοναδιαία αν εΔ κατά απόλυτη τιμή είναι ίση με τη μονάδα και οι καταναλωτές αντιδρούν ανάλογα, δηλαδή παραδείγματος χάρη αυξάνεται 20% η τιμή, τότε μειώνεται επίσης 20% η ζητούμενη ποσότητα. Τελείως ανελαστική αν εΔ είναι ίση με το 0, όπου οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στη μεταβολή της τιμής, και τελείως ελαστική αν εΔ τίνει στο άπειρο, που στην πράξη αυτό είναι αδύνατο. Γραφικά, αν η καμπύλη ζήτηση είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων, μιλάμε για τελείως ανελαστική ζήτηση. Αν έχει μία κλίση και είναι κάπως έτσι απότομη, συνήθως πρόκειται για ανελαστική ζήτηση. Αν είναι πιο πλαγιαστή, συνήθως πρόκειται για ελαστική ζήτηση. Και αν είναι τελείως πλάγια παράλληλη με τον άξονα των ποσοτήτων, μιλάμε για πλήρως ελαστική ζήτηση. Εδώ θα κάνουμε μία παρατήρηση. Ανέφερα πριν, ας πούμε για αυτή τη μορφή της καμπύλης ζήτησης, ότι συνήθως είναι ελαστική εδώ η ζήτηση. Αυτό δεν συμβαίνει κατά ανάγκη, επειδή η ελαστικότητα δεν ταυτίζεται με την κλίση της ευθείας. Επηρεάζεται σαφώς, όπως βλέπουμε και από τον τύπο της ελαστικότητας, όπου ΔΚ προς ΔΠ είναι η κλίση, όμως βλέπουμε και το λόγο P1 προς Q1 που είναι οι συντεταγμένες του αρχικού σημείου στη μεταβολή που θα υπολογίσουμε την ελαστικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τα σημεία K και λ μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης, που βλέπουμε ότι δεν έχει πολύ απότομη κλίση, αλλά είναι πλαγιαστή. Οπότε με τα παραπάνω και σύμφωνα με παλιά βιβλιογραφία, θα βρούμε ελαστική ζήτηση. Έστω ότι υπολογίζω την ελαστικότητα στο σημείο K με το γνωστό τύπο και έχουμε εΔ ίση με ΔΚ προς ΔΠ επί ΠΚ προς ΚΚ, που ισούται με 11-16 προς 18-8 επί 8 προς 16, ίσον με μείον 0,25. Ή διαφορετικά, εΔ σε απόλυτη τιμή ίση με 0,25, δηλαδή μικρότερη της μονάδας, δηλαδή ανελαστική. Αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο με τα ποσοστά και έχουμε για την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας ότι είναι ΔΚ% ίσον με 11-16 προς 16 επί 100 ίσον με μείον 5 προς 16 επί 100 ίσον με μείον 31,25%, και για την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ότι είναι ΔΠ% ίσον με 18-8 προς 8 επί 100 ίσον με 10 προς 8 επί 100 ίσον με 125%, θα έχουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης που είναι ο λόγος τους είναι φυσικά μείον 0,25 που βρήκαμε και προηγουμένως. Γιατί είναι ανελαστική η ζήτηση? Επειδή η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας, το 31,25%, είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Επομένως, δεν επηρεαζόμαστε από το σχήμα της καμπύλης, εκτός φυσικά από τις ειδικές περιπτώσεις, κάνουμε τους υπολογισμούς μας και χαρακτηρίζουμε την ελαστικότητα όπως αναφέραμε.
Τώρα να δούμε κάποιες γενικές περιπτώσεις. Έστω ότι έχουμε μία καμπύλη ζήτησης η οποία είναι κάθετη στην αρχή των αξώνων. Κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων. Και το σημείο P1 Q1. Και αυξηθεί η τιμή σε P2. Η ζητούμενη ποσότητα βλέπουμε ότι παραμένει ίδια. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή. Είναι μια ακραία περίπτωση ζήτησης, η τελείως ανελαστική ζήτηση, που συναντάμε στην περίπτωση που το αγαθό είναι απαραίτητο ή δεν έχει στενά υποκατάστατα. Θα μπορούσε να ισχύει στη ζήτηση φαρμάκων για τη θεραπεία κάποιες ασθένειες, όπως για παράδειγμα της ινσουλίνης. Η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με το 0. Έστω η καμπύλη ζήτησης αυτή και το σημείο P1 Q1. Αν αυξηθεί η τιμή σε P2 και τερις πάριμπους, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα σε Q2. Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, δηλαδή ΔΚ% μικρότερο του ΔΠ%, τότε η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή θα είναι μικρότερη της μονάδας, δηλαδή πρόκειται για ανελαστική ζήτηση. Για παράδειγμα, σε μία αύξηση της τιμής κατά 25%, αν η μείωση της ζητούμενης ποσότητας είναι 10%, τότε προκύπτει 0,4 σε απόλυτη τιμή, μικρότερο της μονάδας, άρα ανελαστική ζήτηση. Για παράδειγμα, αγαθό ανελαστικής ζήτησης μπορεί να θεωρηθεί βενζίνη. Επειδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος διανύει στην καθημερινότητά του μία απόσταση που χρειάζεται μία ορισμένη ποσότητα βενζίνης και να αυξηθεί η τιμή, θα μειώσει σε ένα μικρό ποσοστό την ποσότητα της βενζίνης. Είναι αυτό που είπα πιο πριν, αντιδρά λίγο ο καταναλωτής στη μεταβολή της τιμής. Έστω πάλι μία καμπύλη ζήτησης και ένα σημείο P1 Q1. Αν αυξηθεί η τιμή σε P2 και 4 πάριμπους, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης. Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, δηλαδή ΔΚ% σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του ΔΠ% σε απόλυτη τιμή, τότε η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή που ισούται με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής θα είναι μεγαλύτερη της μονάδας εφόσον ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή. Δηλαδή, πρόκειται για ελαστική ζήτωση. Για παράδειγμα, σε μια αύξηση της τιμής κατά 25%, αν η μείωση της ζητούμενης ποσότητας είναι 40%, τότε προκύπτει 1,6 σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερο της μονάδας, άρα ελαστική ζήτηση. Για παράδειγμα, αγαθό ελαστικής ζήτησης μπορεί να θεωρηθεί μια μάρκα πατατάκια. Γιατί, επειδή είναι ένα αγαθό με πολλά υποκατάστατα, αν αυξηθεί η τιμή τους, είναι πολύ πιθανό οι καταναλωτές να αγοράσουν άλλη μάρκα ή κάτι παρεμφερές. Και φυσικά να μειώσουν και την ποσότητα από τη συγκεκριμένη μάρκα. Βέβαια, να πούμε ότι στην οικονομία λέγεται και το ότι αν κάτι θα είναι αναγκαίο αγαθό ή είδος πολυτελείας, δεν εξαρτάται από κάποιες εσωτερικές ιδιότητες του αγαθού, αλλά κυρίως από τις προτιμήσεις του καταναλωτή, του αγοραστή. Έστω η καμπύλη ζήτησης που βλέπουμε τώρα είναι παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε ποσότητα μπορούν να βρουν. Στην πράξη αυτό είναι αδύνατο γιατί το εισόδημα των καταναλωτών είναι περιορισμένο. Θα μπορούσε να ισχύει για περιορισμένα όρια ποσοτήτων. Η ζήτηση χαρακτηρίζεται ως τελείως ελαστική και η τιμή της ελαστικότητας τίνει στο άπειρο.